πολύτιμους βαθμούς σήμερα, μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Δείξαμε ότι είμαστε καλύτεροι. Από εκεί πέρα μας δίνει η φάση για ένα δεύτερο γκολ. Είμασταν άτυχοι σε κάποιες φάσεις, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το ότι το παιχνίδι πήγε στο τέλος στη δύναμη και κάπου και στα νεύρα, αυτό ήταν κακό για τον Ολυμπιακό. Τελικά αποδείχθηκε πως αυτό δεν ευνοήσει. Είμαστε έτοιμοι για όλα μας. Έτσι είναι. Πέφτει ο αντίπαλος με 10 παίκτες, από εκεί και πέρα έπαιξε με τη δύναμη, έπρεπε να παίξουμε και με τη δύναμη. Δείξαμε ότι μπορούμε. Ήταν λίγο σκεμμένη ας πούμε, η στρατηγική τους να το πάνε εκεί για να πάρουν το αποτέλεσμα. Πώς το βλέπετε. Πώς το ένιωσες μέσα στο αγροτικό χώρο. Σίγουρα. Έβλεπα ότι είμαστε από πάνω, παίζαμε καλύτερα. Εκεί μπορούσαμε να μας κοντράρουμε μόνο. Η συνέχεια. Συνέχεια βλέπουμε το πρωτάθλημα, δεν έχουμε τίποτα άλλο να δούμε. Και μένει ακόμα παιχνίδι με την Λιβάδο μέσα. Ελπίζω να κερδίσουμε και να κάνουμε φίξιμο τον κόσμο που έχει να μας δει. Πρώτο σου γκολ στην Ευρώπη, επαγγελματικό συμβόλαιο προχθές. Ζεις το όνειρό σου. Ευτυχισμένος. Από εκεί και πέρα με τον γκολ σήμερα, όσο να είναι, βοήθησα την ομάδα, αλλά δεν μένω ευχαριστημένος. Θα μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Ένα ακόμα γκολ, κάτι ώστε να πάρουμε τη νίκη σήμερα. Και κάτι για τον κόσμο. Ελπίζω να είναι ευχαριστημένος, ευτυχισμένος και να είναι περήφανος για μας. Δείξαμε ότι πίσω από την ομάδα μετά από τα αθλήματα βρίσκεται υπάρχει μέλλον. Ευχαριστώ.